Σήμερα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι με μια εγκύκλιο που μας ήρθε μια επίγουσα εγκύκλιο που ήρθε την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου, και η οποία αναφέρεται στον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού, θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του επίγοντος θέματος, κλείνει σήμερα εξάρτητος το Δημοτικό Συμβούλιο και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνενέσει καταρχήν για το επίγον του χαρακτήρως αυτής της συνεδρίας. Κάνουμε δηλαδή μια ψηφοφορία αν ισχύει η επίγουσα αυτή διαδικασία. Επίσης, έχουμε και μία εισήγηση από τον Τριβών, η οποία σχετίζεται άμεσα με το παραπάνω θέμα και το οποίο πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε. Θα ήθελα από αυτού να δώσω το λόγο στον κύριο Τζόρτζη για να τεκμηριώσει το επίγοντο χαρακτήρα. Με δεδομένο τον προγραμματισμό προσλήψεων που πρέπει να γίνει, η βάση του προγραμματισμού, τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μας πρόσωπο, την ομιλή επιχείρηση, όπως θα διαμορφωθεί, είναι ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας του καταληφθέντος ή υποκατάργηση, αν θέλετε, μέχρι να υπάρξει το ενίο νομικό πρόσωπο. Συγγνώμη που καθυστερώ, αλλά βλέπω το χιόνι και θα δω να μοιάζει την μέρα. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, με τους συνεργάτες στο Δημοτικό λοιπόν, είδαμε ότι υπήρχαν δύο ζητήματα που θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα, προκειμένου αυτός ο κανονισμός να αποτελέσει την βάση του νέου κανονισμού που θα έρθει στην νέα πλέον επιχείρηση, όπου έχει και το δάκρυ, έχει και το περιβάλλον. Ένα ζήτημα ήταν ότι όπως διεπίστωσα σε αρκετές από τις θέσεις που προβλέπονται μέσα από τον κανονισμό υπηρεσίας, υπήρχαν χωρίς λόγο ως προσόντα πι-έψιλον και να επηρεάζεται κάτι τέτοιο. Και ένα θέμα ήταν λοιπόν αυτή η αλλαγή. Θα μπορούσε δηλαδή μετά από έψιλον ή με δέκα έψιλον να αντιμετωπιστούν αρκετά από τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργικότητα των κλινικών. Και το δεύτερο είναι ότι αναμέναμε την λειτουργία του πολυμητηρίου για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι πραγματικές ανάγκες θα έπρεπε να είχε ώστε να μπουν σε ένα νέο κανονισμό για να μπορεί να λειτουργήσει πλέον με βάση αυτά που είχαν υποθεί και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Η στελέχωσή του δηλαδή το προσωπικό ενταγμένο πλέον στην δημοτική επιχείρηση. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν είναι κατεπήγον για τον διευθυντικό να περάσει αυτός ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας. Λυπάμαι που ευκαιριάζω αν θέλετε το σώμα, σας διαβεβαιώνω ότι δεν υποκλείπτεται τίποτε, σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται για ένα κανονισμό ο οποίος θα αλλάξει με τη συμμετοχή και των μελών της αντιπολίτευσης μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και με συνεννόηση και συντήρηση. Απλά πρέπει αυτό να είναι η βάση της όποιας αλλαγής θα κάνουμε στη συνέχεια στο νέο νομικό πρόσωπο. Διότι αν δεν προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε, και κύριε Πρόεδρε, να μην καθυστερώ, αν δεν προβλέπεται για παράδειγμα αυτό που συζητάμε για το πολιτικήριο, όπως συζητήσαμε την περιφέρεια, όπου μέχρι και πριν από μία ώρα ήμασταν στις διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τον κύριο Καρανά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε στο νέο νομικό πρόσωπο προγραμματισμό προσωπικού κλπ. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζόρτζη. Απλά να θυμίσω τους συναδέλφους, αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, παρακαλώ πολύ. Καλείτε το σώμα να ψηφίσει για το κατεπτύγμενο χαρακτήρα των δύο θεμάτων που έχουν τεθεί. Παρακαλώ. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς
στη διαδικασία και στην πορεία έχετε τη δυνατότητα να τα συζητήσετε. Έτσι. Για τον κατευθύνον του θέματος, όταν βλέπουμε εδώ στην εισήγηση... Ναι, μετά, όχι. Τι θέλετε, παίρνετε στην ουσία. Παίρνετε στην ουσία. Αν θέλετε να πούμε επί της ουσίας, πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε όπως προβλέπει η διαδικασία, περί του κατεπήγοντος ή όχι, και να πούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Έτσι. Αν θέλετε, θέμα διαδικασίας μόνο. Η διαδικασία ορίζει ότι για να θεωρηθεί ένα θέμα κατεπήγον, πρέπει να τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Δεν προβλέπει τέτοιο πράγμα. Δεν διευκρινίζει ότι πρέπει να τοποθετηθούν και οι παρατάξεις. Με ποιο λόγο αν θέλετε ο χρόνος προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων για τέλος 2011 και 2012. Αυτή όμως λέει παρακάτω ότι για τα ΣΟΤΑ θα ακολουθήσει η νέα εγκύκλωση. Η νέα είναι αυτή, 24 Φεβρουαρίου. Την επόμενη μέρα του Συμβουλίου είναι αυτή. Η καινούργια. Προφανώς δεν έχετε την καινούργια. Όχι, την έχετε. Γιατί είναι αυτή η παλιά. Όχι, η εισήγηση αναφέρει την παλιά. Μισό λεπτό. Κύριε Γόγο, βρήκατε μία εγκύκλιο την οποία δεν διαβάσατε το περιεχόμενο προφανώς. Γιατί αυτή η εγκύκλωση που την έχω και εγώ μπροστά μου 3 Ιανουαρίου του 2011 αναφέρεται στις προσλήψεις του δημόσιου και όχι των ΟΤΑ. Καταλάβατε. Να διευκρινίσω τους συναδέλφους. Τρεις πρώτου είχε έρθει η γενικότερη εγκύκλωση που αφορούσε τις προσλήψεις στο δημόσιο και βέβαια είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε, που αναγνώσετε ότι για τους ΟΤΑ θα ακολουθήσει μια δεύτερη εγκύκλωση. Και η δεύτερη εγκύκλωση ήρθε 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επόμενη μέρα που κάναμε τον Δημοτικό Συμβούλιο. Και το ευθύνο ποιο είναι, ότι μέχρι τις 3 του μηνός, δηλαδή μέχρι και αύριο, πρέπει να στείλουμε τον προγραμματισμό των προσλήψεων, έτσι, και με συμβάσει έργου και τις σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τους εποχιακούς, πρέπει να τα στείλουμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι, να φύγουμε πρωτόκολλο του Δήμου μας προς την περιφέρεια, προς τον κύριο Σόκο, δηλαδή την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό είναι το επίγον. Και δεν έχω να έρθει ξανά, κύριε Βακινά, προσπαθούμε να φέρουμε θέματα, μας κατηγορείτε ότι μαζεύουμε πολλά θέματα, πάση περιπτώσει, αλλά κοιτάμε να υπάρχουν και εισηγήσεις και όσο μπορούν πιο έτοιμα και όριμα να πούμε τα θέματα. Αλλά καμιά φορά και ξεπερνάμε και τις δικές μας θελήσεις, έτσι και θελήσεις. Εντάξει, κύριε Βακινά, όταν έχουμε τις 3 του μηνός, αυτή είναι η δίκτυο, αυτό αναφέρεται. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες. Λοιπόν, προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Έτσι και η σύμβαση έργου αφορά τα δύο άτομα. Το τελειώσουμε αυτό πρώτα, νομίζω το πιο εύκολο με βάση αυτό είναι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΠ του Κοπανού για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση τελειώνει τον Απρίλιο. Τελειώνει. Πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό πώς θα τελειώνει στο ΚΕΠ του Κοπανού, τον Αθηνίο. Έτσι. Άρα μιλάμε για έναν ΠΕ εκτελείωση υποθέσεων και έναν ΤΑΦ εκτελείωση υποθέσεων πολιτών. Έτσι, για αυτές τις δύο που θα γίνουν φυσικά με τις νόμιμες διαδικασίες. Έτσι. Όπως κάναμε και με τους οδοκαθαριστές και τα λοιπά. Και το υπόλοιπο μέσα το διαβάζω, νομίζω δόθηκε στους αντιλούς των παρατάξεων. Αυτή η σύντομη εισήγηση βάσης του στάση μπορεί να αναφέρει και ένα αριθμό πρωτοκόλλου λάθος, όλα γίνονται εντάξει υπό τον περιορισμό της ταχύτητας. Έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει πλέον ως καλλικρατικός διευρυμένος σε όλα τα επίπεδα, έτσι, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, θέλουμε δύο διεξονοπολιτικούς μηχανικούς, πάντα με οκτάμινες συμβάσεις, δύο μάλλον αρχιτέκτονες μηχανικούς, όπως τα λέμε στην εισήγηση, να έχει στα χέρια σας οι περισσότεροι συνάδελφοι, δύο ελεκτρονούμενους μηχανολόγους μηχανικούς, έναν τασολόγο, έναν ΤΑΦ εργοδηγών, έναν τέταρτο συντηρητών οχημάτων, βάρων οχημάτων, τέσσερις χειριστές μηχανημάτων, δύο δραπετικούς, τρεις τεχνίτες υποδόμους, δύο τεχνίτες υποδομαδιστές, 10 εργάτες υποδόμοι, δύο σιδεράτες, 8 εργάτες κύμα και τρεις δασοφύλακες, ομιλικά 43 άτομα. Όπως θα δείτε, από τον οργανισμό που υπάρχει προβλέπονται 60 θέσεις διαφόρων υποδομών, είμαστε μέσα στα πλαίσια, ελπίζουμε να μας εγκριθούμε όλες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν Δήμος να κάνουμε φέτος να υλοποιήσουμε τις όποιες δράσεις και έργα που θέλουμε και προγραμματίσουμε και θα φέρουμε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η διαδικασία του επίγον λοιπόν και πρέπει να ψηφιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο το είπα τους δύο για το ΚΕΠ του Παναθηναίου. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, άλλη μόνο πρώτα ερωτήσεις. Ο κύριος Φουντούλης άλλος. Παρακαλώ κύριε Φουντούλη. Προσωπικά κύριε Πρόεδρε, ήμουν εκεί. Όντως, με τη διαδικασία
διαδικασία του κατεπήγου της έως και κλήρης Μαρτίου θα πρέπει να καταθεθούν αυτά τα όποια ονόματα με βάση τις ανάγκες που έχουμε. Θέσεις, λοιπόν, είναι γεγονός, δεν μπορούμε να είμαστε μίζεροι, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις και όλοι γύρω από αυτές τις θέσεις. Καταρχήν θα πρέπει να προβλέπονται στο οργανόγραμμα, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Θα πρέπει να υπάρχει και προσοχή εδώ, βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας υπό την έννοια ότι θα μπορούμε αύριο να πληρώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Η ερώτηση είναι αν υπάρχουν χρήματα, ξέρω θα. Λοιπόν. Και αν βέβαια είναι 15% κάτω συγκριτικά με την περισσότερη χρονιά προσθετικά στους τρεις Δήμους. Γιατί θα πρέπει να είναι 15% οι θέσεις κάτω προσθετικά να βάλουμε και τους τρεις Δήμους σε αυτές τις θέσεις. Αυτό που λέει η Κύπρος, ο κράτος. Ακριβώς. Η ερώτηση είναι αν τηρούνται αυτές τις πηγές. Αν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Και από 15% δεν το γνωρίζω αφορά τις δημοτικές πηγές. Όχι. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό στέλνουμε προσέγγιση κάτω. Εάν κάπου, όσον αφορά τα οικονομικά, βεβαίως ελέγχει και την πολιτική. Εννοείται ότι θα υπάρχει ένα. Μα θα πρέπει να γίνει και βεβαίως την οικονομική υπηρεσία για να γίνει. Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το Βασίλειο που κάναμε για του δύο οδηγού, του 10 καθαριστέ και του τρει των άλλων δημοτήτων. Το 15%, αν το ξεπερνάει, αυτό θα το δει και η περιφέρεια κάτω. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και εμείς αντίκτυπες για να μην έχουμε. Δεν πρέπει να το δεχόμαστε αυτό. Έτσι, οπότε ακόμη να θέλετε και τον περιορισμό του 5 θα φέρουμε και ένα στα 5. Έτσι, πώς θα λειτουργήσουν οι Δήμοι. Τώρα είναι το άγγελο να ξαναδεί. Εγώ και στο θέμα του Δήμου. Παρακαλώ, κύριε Δήμου. Τοποθετήσω και εγώ με του συναδέλφου του κύριου Ρογό και του κύριου Λαγκινάνο ότι μα συνδυάζεται με αυτέ εδώ τι αποφάσει. Διότι δεν έχουμε το χρόνο, έχουμε ελάχιστο χρόνο και δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση όπως θέλουμε. Να την πάρουμε δηλαδή αφού έχουμε σκεφτεί και αφού έχουμε ελέγξει τις υπόλοιπες παραμέτρους. Εγώ έψαχνα τις εγκυκλίους και δεν προλάβω ότι τις εγκυκλίους δεν πρόλαβα να τις κατεβάσω για να μελετήσω. Το γεγονός ότι η εγκύκλιος που θα έλεγε το πέρας χρόνου ήρθε τώρα, δεν απέκλειε ότι εμείς θα είχαμε κάνει τον προγραμματισμό μας. Απλώς μας έδωσε τον χρόνο που είχε κοντά η κύκλος. Δεν απογορευόταν. Αυτό είναι και η απάντηση ότι κάποιοι προέβλεψαν. Γιατί... Και θα εξηγηθώ τι εννοώ. Δεν έπρεπε πρώτα να γίνει μια ειδική συνεδρίαση για τα οικονομικά των τριών δήμων επιχειρήσεων όπως σας το ζήτησα από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έπρεπε πρώτα να μας πείτε πόσα άτομα απασχολούνται στο νέο Δήμο, τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, πόσοι είναι μόνιμοι, πόσοι μετατάχθηκαν, πόσοι ήρθαν, πόσοι έφυγαν και επιπλέον πόσοι είναι με σύμβαση. Είμαι λοιπόν προκατηλημένα και ακούω εδώ πέρα χαρακτηρισμούς δυσπιστίας και δεν ξέρω τι άλλο και προχειρώνει. Έτσι. Δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουμε. Από πού και να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας ότι θα έχουμε την... θα έρθει την επόμενη μέρα κύκλιος. Και επίσης να διευκρινίσω. Κανείς δεν είπε ότι ο απαράβατος όρος είναι να κάνουμε ένα συμβούλιο το μήνα. Με κριτήριο, όπως είπατε, το οικονομικό. Λαμβάνουμε υπόψη το οικονομικό, την οικονομική επιβάρυνση, αλλά προς Θεού δεν είναι αυτό κριτήριο. Σας πληροφορώ ότι αυτό θα αλλάξει, διότι θα γίνουν ενδιάμεσα μέσα στο μήνα συνεδριάσεις, έτσι ώστε να μην φτάνουμε στο τέλος του μήνα και αναγκαζόμαστε να συμπιέζουμε όλα τα θέματα. Δείξτε λίγο κατανόηση και λίγο πιστοσύνη. Παρακαλώ κύριε Κατσούλη. Θα πω και εγώ με τη σειρά μου ότι το θέμα που ήρθε σήμερα για συζήτηση είναι πολύ σοβαρό. Έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι από νωρίτερα και να ξέρουμε κι εμείς με περισσότερες λεπτομέρειες να τοποθετηθούν. Πιστεύουμε κι εμείς ότι το ζήτημα της εργασίας είναι από τα πιο σοβαρά στην κοινωνία, είναι η βάση της κοινωνίας. Πάνω σε αυτές τις σχέσεις εργασίας αναπτύσσεται και όλη η κοινωνία. Και οδεύει ή προς τη βαρβαρότητα ή σε μια καλύτερη κοινωνία που για μας είναι. Αλλά δεν θα γίνουμε εμείς, και εγώ προσωπικά και η παράταση που διοικεί, απολογητές των όποιων κυβερνητικών και υπουργικών αποφάσεων. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Ότι ήρθε στις 24 του μηνός, το ξαναλέω. 24 είχαμε συμβούλιο. 24 έφυγε από εκεί. Βέβαια, χρησιακά είναι 34. Αλλά πάση περιπτώσει, ναι, δεν έχει έρθει ακόμη.
έχουν σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. Και καμία αντίρρηση πώς έγιναν και τους οδοκαταστητές και τους οδηγούς των φορτηγών κτλ. Εκεί νομίζω είναι το ζητούμενο. Αυτές είναι ανάγκες της υπηρεσίας, έτσι καταγράφηκε, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Τώρα για το γρήγορο, για το επίγον, ακούσαμε δηλαδή χαρακτηρισμούς, καχυποψία, ξέρω εγώ, διάφορους, οι οποίοι δεν πρέπει εμείς να απορροφούμαστε για αυτά τα πράγματα. Τέλος του μηνός πρέπει άλλο να το αποβάλουμε. Εσείς στη θέση μας τι θα κάνουμε, δηλαδή, κύριε εγώ. Πέστε μας πώς βάλαμε εμείς. Έλειπα δύο μέρες στην Αθήνα, ενώ μόλις έρθω, συμβιάζει στην πρώτη συμβούλη έκτακτο. Τι να κάνω τώρα. Για πέστε μου διαφορετικά. Αυτή είναι η καλοπιστία. Αυτή είναι η καλοπιστία. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να μην τα στείλουμε εδώ πέρα, χάσετε την προθεσμία. Και ποια προετοιμασία, δηλαδή, επειδή έκανε η Θεσσαλονίκη, όταν λέει ακόμη δεν ξέρουμε τι θα πετάμε, αν ισχύσουν. Έτσι, χθες που ήμουν στον κύριο Στεφάνο, του ξαναπήγα τη διαδικασία αυτή, όπως έγινε και χθες και πρόθεση και εδώ και τόσα χρόνια του Παυλόπουλου. Τα πετάμε. Μπορεί να το εφαρμόσουν και αυτό. Υπάρχει μια κατάσταση, ας πούμε, πάρα πολύ χαότητα και στο Υπουργείο. Έτσι, άρα πρέπει να λειτουργήσουμε και εμείς να διοικήσουμε. Δεν γίνεται το πρόβλημα. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Μου ζητάτε να μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο δεν έχω καμία ενημέρωση. Άρα, ή θα πρέπει να μην μιλήσω και να υποθέσω καλοπροαίρετα ότι όλα όσα θα γίνουν θα γίνουν με κάποιο μήνυμο αξιοπιστίας από εσάς. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω καμία γνώση. Δεν έχω ούτε καν ένα χαρτί. Τα και όλα που γίνεται στην εταιρεία είναι καθυστερών του συναδέλφου. Να διευκρινίσουμε όμως ορισμένα πράγματα. Όσο άκουσα ότι εκπληκτιάστηκαν οι επικεφαλής των συνάδελφων και οι επικεφαλής των παρατάξεων. Όσο εκπληκτιάστηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι υπόλοιποι δημοτικοί της μειοψηφίας, θεωρώ ότι εκπληκτιάστηκαν και εμείς οι ίδιοι. Από τι εκπληκτιάστηκαν? Από τον χρόνο που ζητάει το Υπουργείο, λοιπόν, να γνωστοποιήσουμε τον αριθμό των θέσεων που ζητάνε. Αυτό δεν σημαίνει, άκουσα για το χειρότερο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι να προτείνουμε. Όλο το διάστημα από τις 2 του μηνός που αναλάβουμε, αυτό κάνουμε. Δηλαδή θα ήταν τόσο εύκολο μέσα σε 2 μέρες να έρθουν αυτές οι θέσεις εδώ πέρα που ζητάμε και να τις γνωστοποιήσουμε. Ήμασταν έτοιμοι. Εκκληδιαστήκαμε, το διευκρινίζω, ως προς τον χρόνο που ζητάει το Υπουργείο να γνωστοποιήσουμε αυτές τις θέσεις μας. Από εκεί και πέρα. Άκουσα τον κύριο Κόκο να λέει δεν μας ενημερώνετε, ζητήσαμε και ζητήσαμε και δεν μας δίνει λοιπόν. Κάνω γνωστό λοιπόν για τους μη γνωρίζοντες λοιπόν ότι υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας και υπάρχει ένας νόμος. Είπε σήμερα ήρθα εκκληδιαστικά και εγώ δεν μου βάλει στον κώδικα και δεν μπορώ να τα κάνω λάθος στο σχετικό άρθρο. Είναι το 74, το 77, κάπου εκεί πέρα μέσα. Ο παλιότερος κώδικας ήταν το 101 ή το 101 μάλιστα. Όπου λέει ότι όχι μόνο ο αρχηγός της κάποιας παράτασης, αλλά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή μέσω του πρόεδρου από οποιοδήποτε, από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, στοιχεία για το πώς λειτουργεί ο Δήμος και τι σκέφτεται να κάνει ο Δήμος. Και είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος ή ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος αυτά τα στοιχεία να τα δώσει υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα. Το έχετε κάνει τον κύριο Κόκο. Είναι το μήνυμα. Το έχετε κάνει να ζητήσει την πληροφορία. Πώς και να το κάνει. Αφού συνέχεια για προχειρότητα, λοιπόν, και ειλικρινά, με αγγίζει όταν με αποκαλούν πρώτο. Δεν έχω να πω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσικάρα. Τον ισολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Το κάνατε. Τώρα ομολόγησε η κυρία Τσικάρα ότι ναι, από τις 3 του μηνός πήρε το έγγραφο και ξέραμε τις ανάγκες μας. Επομένως, γιατί δεν το βάλατε στο προηγούμενο. Γιατί δεν το συμβούλιο το θέμα. Παρακαλώ, να μην το δώσω. Να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένος και λιγότερο καλύτερο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κόκο, η ίδια η κύκλος λέει ότι για να τους όταν το ξαναλέω, είναι με κίτρινο χρώμα, παρακαλώ κύριε Κόκο να φωτοτυπήσουμε αυτή την εγκύκλο και να δώσουμε ξανά στους αγγλικούς στον παρατάξιο. Για τους ΟΤΑ θα ακολουθήσει καινούργια εγκύκλιος. Άρα σε φρενάρει. Απευθύνεται σε όλους τους άλλους φορείς του δημοσίου πλην τον Δήμο, κύριε Κόκο. Με τις εισηγήσεις προς παραπάνω. Ποιες εισηγήσεις? Ένα είναι. Η μία είναι εισηγήσεις. Μισό λεπτό. Κύριε Παντήρη, ο Δήμαρχος σας διάβασε στην εισήγηση. Δώσαμε λόγο και επίγοντος στους αρχηγούς των παρατάξεων. Έτσι. Σας αφήνω.
είναι 43 άτομα και η άλλη αναφορά τη σύμβαση έργο, έτσι που είναι 2 άτομα. Άρα με το πρώτο θέμα που αφορά τις, για τους εργαζόμενους, ποιοι είναι υπέρ, ναι. Λέμε την κυρία Δημητρούς, παίζει η Βασίλη, παίζει. Όχι, συμφάνισε, όχι. Συγγνώμη, είμαστε στο θέμα της πρόσκλησης του έκτακτου προσωπικού. Όχι. Καταψηφίζουμε λόγω σχέσεων εργασίας. Ωραία. Ναι. Όχι, ναι. Κύριε Φαντίδη, ναι. Ναι, οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο δεύτερο ζή να επαναδιατυπώσει την προηγήση του. Πράγματα για να αποφύγουν ενδεχομένω πολύ ωραία συζήτηση η οποία δεν θα έχει νόημα. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι όταν γίνεται ένα προγραμματισμό και υπάρχει ένα αριθμό που προβλέπεται ότι θα παρέχουν τι υπηρεσίε σε ένα νομικό πρόσωπο ή σε διευθύνση ή οπουδήποτε, ο κ. Κουδούλη μου κοιτάζει γιατί δεν κάνει τη δουλειά και ξέρει, προβλέπεται ένα αριθμό εργαζομένων, ο οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθεί με βάση τον κανονισμό υπηρεσίας, όταν θα γίνουν οι όποιες προσλήψεις που θα κρυφθούν αναγκαίες. Εάν δεν προβλέπεται αυτός ο αριθμός, δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Εάν αυτός ο κανονισμός υπηρεσίας δεν προβλέπει θέσεις, είτε είναι πρόθεσμος είτε δεν είναι, δεν μπορεί στη συνέχεια να γίνουν προσλήψεις. Το τρίτο καινούργιο στοιχείο είναι, για το θέμα του Ισάρου, ότι εάν δεν υπάρξει πρόβλεψη σε αυτό που αφορά των τυπών σε σχέση με την γιγάντωσή του πλέον με το ΔΑΤ και με το πολυμελήριο, όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε τον νέο κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του νέου νομικού προσώπου, δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τις θέσεις που χρειάζονται για το πολυμελήριο και δεύτερον, έχω εισηγηθεί και αποδέχτηκε ο κ. Δήμαρχος και το Διοικητικό Συμβούλιο και θέσει όσον αφορά τον ψυχολόγο για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε την συλλογή Σημανίκα, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο. Επίσης, να έχουμε τη δυνατότητα ξεναγών και να έχουμε την πλήρη πρόβλεψη, προσέξτε, στελέχωσης. Ένα επίσης που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι συμβάσεις έργων πλέον, τουλάχιστον καθόσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, πηγαίνουν προς έγκριση στον ΑΣΕΠ. Δηλαδή θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που γινόταν παλιότερα, αν ποτέ χρειαζόταν να γίνει μια σύμβαση έργου, ότι γινόταν χωρίς έλεγχο. Αν και μέσως απάντησε ο πρόεδρος του κέντρου, με να πω ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι το οργανόγραμμα προβλέφθηκε από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά η επέκταση αυτή τη στιγμή και με θέματα ΒΑΚ κλπ. Κλπ. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδείτε το οργανόγραμμα να καλύψει όλες τις πάγιες θέσεις για να μην έχουμε ξανά και ξανά. Αυτό κάναμε. Δεν τα αναλύω. Γιατί? Διότι σε αυτό το κενό που υπήρχε με τη συνεργασία και την εμπειρία καλύφθηκαν, υπερκαλύφθηκαν οι αναγκαίες για κάθε τομέα δραστηριότητας του νέου νομικού προσώπου δράσης. Γιατί είχαμε τα προγράμματα αθλητισμού στο σπίτι κλπ. Οπότε μας έδινε τη δυνατότητα μέσα από εκεί να κάνουμε τον προγραμματισμό, παρότι ακόμα φυσικά δεν έχει έρθει το ΔΑΚ στον κεντρικό.